Γεια σας και καλώς ήρθατε. Λοιπόν, σήμερα δεν θα δούμε ένα βίντεο κλιπ από τη μουρμούρα, αλλά θα εξηγήσουμε ένα ρήμα που είναι πολύ σημαντικό και χρησιμοποιείται πάρα πολύ στην Ελλάδα. Το ρήμα αυτό είναι το προλαβαίνω. Χρησιμοποιούμε αυτό το ρήμα με τρεις διαφορετικές έννοιες. Πάμε να δούμε ποιες είναι αυτές. Η πρώτη σημασία του προλαβαίνω είναι φτάνω κάπου στην ώρα μου. Δηλαδή, έπρεπε να είμαι κάπου στις 3 και πρόλαβα να πάω. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Έφυγα νωρίς από το σπίτι και έτσι πρόλαβα το τρένο. Η δεύτερη έννοια του ρήματος αυτού είναι φτάνω κάποιον που είναι μπροστά από εμένα. Δηλαδή, περπατάμε και οι δύο και αυτός περπατάει πιο γρήγορα. Τότε εγώ περπατώ ακόμη πιο γρήγορα για να τον προλάβω. Για παράδειγμα, μην περπατάς τόσο γρήγορα, δεν μπορώ να σε προλάβω. Τέλος, το ρήμα αυτό έχει την έννοια του βρίσκω χρόνο να κάνω κάτι. Δηλαδή, σήμερα έχω πολλά πράγματα να κάνω και δεν θα προλάβω να κάνω κάτι που μου ζήτησες εσύ. Για παράδειγμα, δεν προλαβαίνω να στείλω την επιστολή. Έχω πολλά να κάνω. Μπορείς να τη στείλεις εσύ? Αυτά για σήμερα. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ρήμα και χρησιμοποιείται πολύ στην Ελλάδα. Πιστεύω θα σας βοηθήσει αν το βάλετε στο λεξιλόγιο σας. Καλή εβδομάδα και θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Γεια σας!